Διασπορά κρουσμάτων καταγράφηκε στην παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, καθώς θετικοί εντοπίστηκαν τουλάχιστον 6 ασθενείς, αλλά και μία νοσηλεύτρια της κλινικής. Στα επισκεπτήρια και στη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων φαίνεται να αποδίδεται η εν λόγω διασπορά. Για το λόγο αυτό, τη συνεργασία των συνοδών των ασθενών ζητάνε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Ο αριθμός δεν είναι μεγάλος, γιατί η κλινική είχε φτάσει να έχει 26-27 ασθενείς. Οπότε δεν είναι μια διευρυμένη διασπορά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας παρατηρείται. Στα επισκεπτήρια και στη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων φαίνεται να αποδίδεται η εν λόγω διασπορά. Για το λόγο αυτό, τη συνεργασία των συνοδών των ασθενών ζητούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα τονίζουν πως θα πρέπει να τηρείται ο κανονισμός που προβλέπει έναν συνοδό ανάσθενη. Λήφθησαν μέτρα και έχει περιοριστεί το φαινόμενο και η κατάσταση. Όμως αυτό δείχνει ότι πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε συνέχεια. Την επιτακτική ανάγκη για επαναφορά του εβδομαδιαίου ελέγχου του υγειονομικού προσωπικού με rapid test επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Γιώργος Μανουσάκης, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα διασποράς. Η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το γεγονός ότι μετά την πέμπτη ημέρα της νόσησης οι υγειονομικοί επιστρέφουν, οι νοσηλευτές και οι γιατροί όλοι στις εργασίες τους, χωρίς αρνητικό τεστ. Πάντως η κατάσταση φαίνεται να είναι ελεγχόμενη, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα.